Είναι από τα δύσκολα επεισόδια σήμερα. Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το Star Wars, παιδιά, πριν λίγο καιρό μόλις, δεν θα σας το κρύψω πως φοβόμουν αρκετά να μιλήσω για κάτι τόσο μεγάλο, ειδικά όταν δεν γνώριζα τόσα πολλά για αυτό. Γιατί, παιδιά, όσοι δεν το γνωρίζετε ήδη, το Star Wars έχει από τους πιο φανατικούς οπαδούς. Και επειδή είναι και ό,τι πιο διαχρονικό κυκλοφορεί στο σινεμά, είτε κάποιος ξέρει πολλά είτε δεν ξέρει πολλά γι' αυτό, όλοι έχουν τη δική τους άποψη. Πού πήγε αυτός που βρώνω το καλό, ρε? Από εκεί! Βλέπετε τι εννοώ? Σε αυτό το κανάλι, παιδιά, έχω ξαναπεί πως αγαπάμε τις ταινίες. Και κατ' επτοπλίστων τις καλές ταινίες από όπου κι αν προέρχονται. Που αυτό αυτομάτως σημαίνει πως δεν αγαπάμε τις κακές από όπου κι αν αυτές προέρχονται. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, όσο και αν αγαπάμε τα Star Wars, θα προσπαθήσουμε να δούμε με ανοιχτό και καθαρό μάτι το The Rise of Skywalker, την ταινία που έκλεισε το μυθικό σάγκα του Skywalker. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Έτσι παρουσιάζει έναν κακό διάολε! Ο Kylo Ren στο πρώτο κιόλας καρέ της ταινίας σε κληρίζει ένα ολόκληρο πλανήτη. Δεν ρωτάει, δεν ανακρίνει, απλά σκοτώνει. Επειδή ψάχνει απλά κάτι. Μπράβο ρε JJ Abrams! Έτσι παιδιά, μια ταινία σου λέει από το πρώτο λεπτό πως αυτός εδώ ρε φίλε είναι επικίνδυνος. Ο Kylo Ren λοιπόν σφάζει κόσμο για να βρει έναν χάρτη. Έναν χάρτη που θα τον οδηγήσει στον πλανήτη Exegol. Το σημείο δηλαδή που βρίσκεται ο Palpatine. Ή δηλαδή η μαριονέτα Palpatine. Και εκεί ακριβώς μαθαίνουμε πως όλα αυτά τα έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Palpatine. Και λέει στον Kylo Ren πως θα του δώσει ένα στρατό, μια δύναμη χωρίς προηγούμενο για να νικήσει τους επαναστάτες. Και για να το κάνει αυτό πηδάει όλα τα επόμενα τάγματα και από το πρώτο τάγμα τον πάει στο τελικό τάγμα. Βασικά, αυτό το λέω για να έχει νόημα το ότι το πρώτο το είπανε πρώτο τάγμα. Αλλά, δεν θα του τη δώσει έτσι απλά αυτή την δύναμη, του λέει ότι για να στη δώσω αυτή τη δύναμη πρέπει να σκοτώσεις την Ρέι. Παράλληλα, ο Φιν και ο Πο που έχουν τα χειρότερα ονόματα στην ιστορία του σινεμά, παίρνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη Λέια από έναν χαφιέ μέσα από το πρώτο τάγμα. Κρατήστε το αυτό. Η Ρέι ακόμα προσπαθεί να γίνει Τζεντάι και προσπαθεί να το επιτύχει αυτό κάνοντας aerial yoga, ισορροπώντας σε ξύλα, σκαρφαλώνοντας σε ξύλα, παλεύοντας με μια μπάλα που πετάει λέιζερ και γενικά ρε παιδί μου θα στα δείξει αυτά η ταινία γιατί δεν στα έδειξε η προηγούμενη και πρέπει να ικανοποιήσουμε τους fans. Το μήνυμα όμως που έστειλε ο Χαφιές μέσα από το πρώτο τάγμα είναι στην ουσία ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στην ταινία. Και αυτή η πληροφορία κάνει την Ρέι να ψάξει και εκείνη για έναν ανάλογο χάρτη που θα την πάει και εκείνη στον Exegol για να σκοτώσει τον Palpatine. Η Ρέι λοιπόν δίνει πίσω το lightsaber του Luke Skywalker στην Λέια και της λέει έτσι με πολύ συγκινητικά λόγια ότι κάποια μέρα θα το κερδίσω πίσω με την αξία μου. Όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά η Λέια της το δίνει πίσω. Πολύ γρήγορη εξέλιξη. Ο Kylo Ren κάπου εδώ φαίνεται πως δεν έχει λεφτά για να φτιάξει καινούριο κράνος και επισκευάζει το παλιό, κολλώντας το. Και τώρα πιο πολύ μοιάζει με σπασμένη κούπα παρά με κράνος. Η Ρέι και η παρέα της στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης του πλοηγού βρίσκονται στο καρναβάλι της Πάτρας, που εκεί εκτός από ένα σπαθί που λέει τη θέση του πλοηγού, που βρίσκουν εντελώς μα εντελώς τυχαία, βρίσκουν και το πιο αχώνευτο καλό του Star Wars, τον Λάντο. Γιατί αφού σκοτώσαμε τον Σόλο στην προηγούμενη ταινία, πρέπει να φέρουμε ξανά έναν παλιό πίσω για να ικανοποιήσουμε τους fans. Και εδώ γίνεται μια ανούσια σκηνή με τον Kylo Ren και τη Ρέι να παίζουν με ένα διαστημόπλαιο στον αέρα και πάνω σε αυτό το διαστημόπλαιο βρισκόταν ο Τσούι και η Ρέι εξαϊλώνει αυτό το διαστημόπλαιο και σκοτώνει τον Τσούι και εκτός από αυτό δεν έγινε τίποτα άλλο σε αυτή τη σκηνή. Ναι παιδιά, μην παλέψουμε τώρα, έχουμε άλλη τόση ταινία. Έχουμε χρόνο. Και το λέω αυτό γιατί ο Kylo Ren απλά κοιτάζει τη Ρέι να φεύγει σε αυτή τη σκηνή. Έχουμε δρόμο ακόμα.
Και αφού καλά-καλά τα δάκρυά μας δεν έχουν στεγνώσει από τον χαμό του Τσούι, η ταινία τρέχει να μας ενημερώσει ότι τελικά ο Τσούι είναι ζωντανός. Και στα καπάκια η ταινία μας δείχνει μια σκηνή που ο Πο, ο Φιν και η Ρέι κλαίνε για τον Τσούι και οδύρονται και δίνουν όρκο πως θα παλέψουν στο όνομά του. Μια σκηνή που δεν αισθάνεσαι τίποτα γιατί εσύ ξέρεις ότι ο Τσούι ζει. Ρε JJ Abrams, μεθυσμένος έκανε το μοντάζ. Άμα θες να συγκινηθώ σε αυτήν τη σκηνή, βάλτε πριν από την αποκάλυψη ότι ο Τσούι είναι ζωντανός. Έτσι και θα ένιωθα λύπη όταν θα έβλεπα αυτήν τη σκηνή με τους τρεις και θα ένιωθα και περισσότερη χαρά όταν θα έβλεπα ότι ο Τσούι είναι τελικά ζωντανός. Απλά πράγματα. Το σπαθί οδηγός όμως χάνεται και το μόνο μέρος που βρίσκεται αποτυπωμένο το μήνυμα αυτού του πλοηγού είναι η μνήμη του C-3PO, ο οποίος είναι έτσι προγραμματισμένος που δεν μπορεί να μεταφράσει την γλώσσα των Sith. Γιατί τι πιο λογικό να έχεις ένα ρομπότ μεταφραστή που να μην μπορεί να μεταφράσει τη γλώσσα του εχθρού, μην μπορώντας έτσι να μάθεις τίποτα για αυτόν. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι να τον χακάρουν. Και ποιος είναι ο καλύτερος hacker που ξέρει ο Πο? Ένας μικροσκοπικός, μόνιμα μαστουρωμένος, εξωγήινος. Και επειδή ο Kylo Ren βρίσκει πάλι τη Rey λόγω του connection που υπάρχει μεταξύ τους, η δεύτερη αισθάνεται πως ο Τσούι είναι ζωντανός. Ορίστε ρε JJ Abrams, εδώ έπρεπε να μάθουμε ότι ο Τσούι είναι ζωντανός. Έτσι και εγώ θα χαιρόμουν μαζί με τη Rey. Τώρα, ψιλοχέστηκα κιόλας. Οι πρωταγωνιστές μας τελικά κάνουν ντου στον καταστροφέα του Ρεν και εδώ είναι η σκηνή που αποκαλύπτεται πως ο Χαφιές από το πρώτο τάγμα είναι ο στρατηγός Χαξ, ο οποίος το δικαιολογεί όλο αυτό έτσι. Why are you helping us? I don't care if you win. I need Kylo Ren to lose. Παιδιά, ειλικρινά, αυτή είναι η χειρότερη αιτία προδοσίας που έχω ακούσει ποτέ. Χάντε βρε και φταί Χαξ και χάνει ο Ρεν και κερδίζουν οι επαναστάτες. Μετά τι, θα συνεχίσει τα αγαπημένη το μέλλον? Η μαρμάγκα θα σε φάει, όπως τελικά και σε έφαγε κιόλας και πολύ καλά σου κάνανε γιατί σου τελείωσε τόκος. Αλλά παιδιά, εδώ είναι που αποκαλύπτεται πως η Ρέι είναι εγγονή του Πάλπατιν. Έτσι, χωρίς λόγο. Επειδή βλέπουμε Star Wars και στο Star Wars όλοι πρέπει να είναι συγγενείς και λογικά στο Star Wars τότε πρέπει να είχαν Πασόκ. Γι' αυτό ο καθένας βάζει το συγγενή του σε καλή θέση. Και πολύ καλή θέση, έτσι. Και η Ρέι, αφού μαθαίνει τα μαντάτα, ήθελε που ήθελε να τον σκοτώσει, τώρα θέλει ακόμα περισσότερο να τον δει νεκρό. Και γίνεται πιο έντονη η αναζήτηση του πλοηγού. Μια αναζήτηση που την φέρνει στα συντρίμμια του παλιού Death Star. Σκηνάρα εδώ παιδιά, φοβερή τοποθεσία, φοβερά CGI, έχουμε μια πολύ ωραία μονομαχία με φωτόσπαθα που βέβαια την βίασα στο τέλος. Πάνε αυτές οι παλιές καλές εποχές που ο κακός έκοβε στεγνά το χέρι του καλού μας που την είχαν να είναι και γιος του. Τώρα, πριν ο Ρεν αποτελειώσει τη Ρέι, πετάγει τη μάνα του από το πουθενά για να το αποσπάσει την προσοχή, να πάρει το φωτόσπαθο η Ρέι και να τον περάσει σουβλάκι. Ό,τι χειρότερο. Και εδώ παιδιά έχουμε από τις πιο όμορφες σκηνές της ταινίας που ο Kylo Ren φαντάζεται τον πατέρα του και συγκεκριμένα τη σκηνή με τον πατέρα του από την πρώτη ταινία, όχι έτσι όπως έγινε στην πραγματικότητα, αλλά όπως θα ήθελε να ήταν. Τι κάνετε ρε! Τι είναι τα φωτόσπαθα και τα πετάτε έτσι, πέτρες! Εδώ, τώρα μου φαίνεται ότι άμα βουτήξω εδώ στη Χαλκίδα, θα βρω κανένα lightsaber κάτω στην αμμουδιά! Όχι, έχω καλύτερο! Φαντάζου να πέφτεις για το σταυρό στα Θεοφάνεια και αντί για το σταυρό να βρίσκεις το lightsaber του Kylo Ren! The Jedi's weapon deserves more respect. Ευχαριστώ, Luke! Το πνεύμα του Luke Skywalker όμως πετάγεται από το πουθενά και σώζει την κατάσταση αφού δίνει στη Rey ό,τι χρειάζεται για να βρει τον Palpatine. Δηλαδή, χάρτη, όχημα, κουράγιο και όχι ένα, αλλά δύο φωτόσπαθα. Και πάμε στην τελική σκηνή. Από πού να το πιάσεις παιδιά αυτό και πού να τα αφήσεις. Από τον ανούσιο διάλογο μεταξύ Palpatine και Rey που στην ουσία της εξηγεί όλο το μοχθηρό του σχέδιο και είναι σαν να της λέει μην το κάνεις. Ρε Palpatine, μην της πεις τίποτα, άστε να σε σκοτώσει και να γίνει το θέλημά σου πραγματικότητα. Είναι απλό. Επίσης παιδιά, στην τρίτη πράξη της ταινίας υπάρχει διάλυση της έντασης σε πολλές στιγμές. Το καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να κρατήσεις μια ταινία ενδιαφέρουσα όταν παίζεις μπάλα σε δύο σκηνές ταυτόχρονα, αλλά ο μόνος τρόπος για να το κάνεις σωστά και καλά είναι και οι δύο αυτές σκηνές να είναι γαμάτες.
Δες ας πούμε ως παράδειγμα το Return of the King, το Lord of the Rings δηλαδή, που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Εδώ όμως παιδιά και η μάχη στον αέρα αλλά και η μάχη κάτω στο έδαφος είναι έτσι και έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακές, προς Θεού έτσι, αλλά πώς να σας το πω ρε παιδιά, τρίτη φορά δεν την έβλεπα την ταινία και η δεύτερη φορά δηλαδή που την είδα μου έπεσε κάπως βαριά. Και δεν μας φτάνε τα προβλήματά μας, έρχεται και η σκηνή που ο Kylo Ren φυλάει την Rey. Από πού ήρθε αυτό ρε παιδιά, πότε έγινε αυτό, πότε ερωτεύτηκαν αυτοί, γιατί sorry γιατί σε κάθε ταινία πρέπει οι πρωταγωνιστές να ερωτεύονται, κρίμα και πάλι κρίμα. Το συμπέρασμα παιδιά είναι ολοφάνερο και είναι πως ο JJ Abrams δεν γούσταρε καθόλου την προηγούμενη ταινία, το The Last Jedi, και προσπάθησε σε αυτήν εδώ την ταινία να τα κάνει όλα με το δικό του τρόπο. Με αποτέλεσμα το The Rise of Skywalker να έχει σκηνές πολύ βαρετές, με τους πρωταγωνιστές να κοιτούν την κάμερα και να εξηγούν την υπόθεση της ταινίας, διαλύοντας έτσι εντελώς την ροή και την ένταση της ταινίας. Επίσης, ένα άλλο που παρατήρησα παιδιά σε αυτήν την ταινία είναι η επιτηδευμένη προσθήκη πραγμάτων, geek πραγμάτων για την ικανοποίηση, για την καθαρά ικανοποίηση του fan service. Βάλε Λάντο, βάλε full φωτόσπαθα, βάλε Death Star, βάλε Palpatine, βάλε πνεύμα Luke, βάλε Jedi Mind Trick, βάλε Jedi εκπαίδευση που δεν ολοκληρώθηκε όπως και του Luke, βάλε αυτό το πράγμα που δεν ξέρω τι ακριβώς διαβάζει, βάλε, βάλε, βάλε. Εγώ συγκεκριμένα παιδιά μπούχτισα. Δεν λέω ρε παιδιά, ωραίο είναι να τα βλέπεις όλα αυτά, αλλά όταν μια ταινία προσπαθεί να τα χωρέσει όλα, καταλήγει στο τέλος να μην ικανοποιεί ούτε το φανατικό κοινό της και χάνει και εντελώς την ουσία. Που η ουσία, ρε παιδιά, σε μια ταινία είναι στην τελική η ταινία να είναι ποιοτική και καλή ταινία. Όχι ότι το The Rise of Skywalker είναι κακή ταινία, παιδιά, αλλά όταν είσαι η ταινία που κλείνει ένα τεράστιο σάγκα, το Skywalker σάγκα, περιμένεις κάποια πράγματα να γίνουν όπως πρέπει. Και νομίζω πως το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει τους δημιουργούς της ταινίας, παιδιά. Πάει λοιπόν και το Skywalker Saga που ολοκληρώθηκε μετά από 9 ολόκληρες ταινίες και πλέον πάμε για άλλα. Με τον Taika Waititi να ανακοινώθηκε ως ο σκηνοθέτης του νέου Saga που θα έρθει στο μέλλον. Εσένα πώς σου φάνηκε το The Rise of Skywalker? Ήτανε καλό ή κακό? Σου άρεσε ή όχι? Πιστεύεις ότι έκλεισε επιτυχημένα το Skywalker Saga ή όχι? Γράψε μου στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.